Η μαρονητική γλώσσα δεν αποτελεί διάλεκτον άλλης γλώσσας. Είναι ξεχωριστή γλώσσα, μέρος και αυτή του πολιτισμού μας που οφείλουμε δίχως άλλο να διαφυλάξουμε. Σχετικά η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εφαρμογή του χάρτη για τις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες αναφέρει μεταξύ άλλων πως η Κυπριακή, Μαρονητική Αραβική ομιλείται από τον καιρό της άφιξης των πρώτων Μαρονιδών στην Κύπρο, τον 8ο αιώνα, και από τότε έχει συνεχή παρουσία. Κατά συνέπεια, φίλες και φίλοι, προτίθεται αφού η Κυπριακή Μαρονητική Αραβική παραδοσιακά ομιλείται στην Κύπρο και δεν αποτελεί διάλεκτο ούτε μίας από τις επίσημες γλώσσες της Κύπρου, θα πρέπει να θεωρηθεί γλώσσα η οποία εμπίπτει στην κατηγορία των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών εντός της έννοιας του χάρτη. Είμαι βέβαιος ότι με την ολοκλήρωση της έρευνας θα αξιοποιηθεί πλήρως το έργο των επιστημόνων, ώστε όχι μόνο να μην χαθεί η γλώσσα των Μαρονιτών, αλλά να αναβιώσει ως βασικό στοιχείο της ταυτότητας και της ιστορίας των Μαρονιτών, που είναι μέρος της ιστορίας αυτού του τόπου. Η γλώσσα είναι ο βασικότερος κώδικας επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων και πιστεύουμε ότι αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της ταυτότητας ενός λαού. Τα μέλη μιας εθνικής ομάδας ενώνονται μέσω της γλώσσας και μέσω αυτής διαφοροποιούνται από τα μέλη άλλων ομάδων. Διασώζοντας τη γλώσσα, καταφέρνουμε να διασώσουμε τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις και την ιστορία της κάθε ομάδας και του κάθε λαού. Η Κυπριακή Δημοκρατία, υπογράφοντας τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες και τη Σύμβαση Πλαίσιο για τις Εθνικές Μειονότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει αναλάβει τη συμβατική υποχρέωση για την προστασία τόσο της Κυπριακής Μαρονητικής Αραβικής όσο και της Αρμενικής γλώσσας. Φίλες και φίλοι, η διάσωση της Κυπριακής Μαρονητικής Αραβικής γλώσσας αποτελεί μια μεγάλη προσπάθεια που δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς το έργο της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, την οποία και συγχαίρω θερμά. Ευχαριστώ επίσης τον Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης, Κυπριανό Λούι, ο οποίος συντονίζει την Επιτροπή, όπως επίσης και την επιστημονική υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος, κυρία Μαριλένα Καριολέμου, αναπληρώτρια καθηγήτρια γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ξεχωριστές ευχαριστίες θέλω να εκφράσω στον εκπρόσωπο των Μαρονιτών στην Βουλή, τον κύριο Αντώνη Χατζηρούσο, ο οποίος εργάζεται για δεκαετίες με αγάπη και φροντίδα για την επιβίωση της μαρονιτικής κοινότητας. Εύχομαι από καρδιάς να ολοκληρωθεί σύντομα η προσπάθεια αυτή με κάθε επιτυχία και να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη και καλλιέργεια της κουλτούρας και του πολιτισμού των Μαρονιτών της Κύπρου. Σας ευχαριστώ.